Καλησπέρα σας. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία στη συνέντευξη τύπου της επίσημης παρουσίασης της τριήμερης δράσης του Εθνογραφικού Εργαστηρίου. Μιας δράσης που τιμά ιδιαίτερα τον τόπο μας, τον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, αλλά και τους ανθρώπους που δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για την εξέλιξη και την άρτια διοργάνωσή της. Με ιδιαίτερη χαρά ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Συνδέσμου Λουτρακιωτών Περαχωρητών ΟΥΒΙΚΟΣ σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση που τιμά τον τόπο μας, διατηρεί τις παραδόσεις και εμπλουτίζει την από κοινού προσφορά μας στα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου μας. Η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας αντιπροσωπεύει την ιστορία μας και την ταυτότητά μας. Εκδηλώσεις όπως αυτές συμβάλλουν στην προσπάθεια για επαναπροσέγγιση της ταυτότητας και της φυσιογνωμίας του τόπου και της κοινωνίας μας. Μπορούν ακόμη να γίνουν αφορμές για κοινές δράσεις που τόσο έχουμε ανάγκη τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο του Συνδέσμου, τον κύριο Ιωάννη Κακούρο, και τα μέλη του ΟΥΒΙΚΟΥ για τη σκληρή δουλειά και την πολύτιμη συμβολή τους στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσα από συνεχείς και πολυσχηδείς δράσεις. Εκ μέρους του Δημάρχου Γεωργίου Γκιόνη, σας προσκαλώ στις εργασίες του Εθνογραφικού Εργαστηρίου που θα πραγματοποιηθούν στο Λουτράκι και την Περαχώρα και εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα στον πρόεδρο του Συνδέσμου ΟΥΒΙΚΟΣ, τον κύριο Γιάννη Κακούρο. Καταρχάς, Αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας να βρισκόμαστε εδώ και να ευχαριστήσουμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας τιμούν την παρουσία τους. Ως πρόεδρος του Συνδέσμου Λουτρακιωτών Περαχωρητών ΟΥΒΙΚΟΣ, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε καταρχάς για τη συνεργασία του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων και τον κύριο Γκιόνη, που από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη συνάντηση που είχαμε, ήταν θετική σε όλα τα αιτήματά μας στην στήριξη του πρώτου Εθνογραφικού Εργαστηρίου που διοργανώνει ο σύνδεσμός μας. Βέβαια να πούμε ότι την όλη προσπάθεια στηρίζει και η Αντιπεριφέρεια Αντιπεριφερειάρχης, κυρία Κόρκα, και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ευχαριστούμε θερμά και την Περιφέρεια και βέβαια τους χορηγούς μας, η οποία είναι η Motor Oil, ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη, το Καζίνο Λουτρακίου, το Επιμελητήριο Κορινθίας, τον Σύλλογο Επισητιστών Λουτρακίου και τον LTO για την στήριξη και την προβολή. Να πούμε λίγο καταρχάς τι είναι αυτό το σεμινάριο, το τριήμερο, το οποίο διοργανώνει ο σύνδεσμός μας. Η σκέψη ήρθε από την καραντίνα, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θέλαμε να προχωρήσουμε ένα βήμα το σύνδεσμο και έτσι λοιπόν πήραμε την απόφαση και καταθέσαμε πρόταση στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην Διεύθυνση Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου και έτσι εγκρίθηκε η πρόταση του ΟΥΒΙΚΟΥ και αυτή τη στιγμή υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώνεται αυτό το σεμινάριο του τρίμηνου. Πού απευθύνεται τώρα όλο αυτό το σεμινάριο? Απευθύνεται σε φοιτητές, σε μουσικούς, σε εκπαιδευτικούς, σε επαγγελματίες του τουρισμού, χοροδιδασκάλους και ερευνητές γενικότερα του λαϊκού πολιτισμού. Επίσης, τι είναι αυτό που μας έκανε να διοργανώσουμε αυτό το σεμινάριο? Θέλαμε σαν σύνδεσμος και ο στόχος μας σαν σύλλογος είναι η διατήρηση του πολιτισμού, της ιστορίας, των εθήμων της περιοχής μας και της πολιτιστικής κληρονομίας του τόπου μας και θέλουμε όλο αυτό να το προβάλλουμε. Άρα λοιπόν πήραμε αυτή την απόφαση ότι μέσω της προβολής του πολιτισμού βοηθιέται και ο τουρισμός της περιοχής μας και θέλουμε ο ΟΥΒΙΚΟΣ να παίξει έναν τέτοιο ρόλο στο να βοηθήσει και να στηρίξει την κοινωνία μας μέσα από τον πολιτισμό. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο ΟΥΒΙΚΟΣ εδώ και 40 χρόνια περίπου κρατάει τον πολιτισμό της περιοχής μας σε ένα υψηλό επίπεδο, σε αξίες και σε ιδανικά και προσπαθούμε εμείς η νεότερη γενιά να προχωρήσουμε σε ένα ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο όλα αυτά που εκφράζει ο σύλλογός μας. Τώρα,
Θέλω να πω ότι θα υπάρχουν ομιλητές οι οποίοι θα σας πει και σε λίγο ο επιστημονικός μας συνεργάτης αναλυτικά τι ακριβώς περιέχεται σε όλο αυτό. Θα υπάρχουν σπουδαίοι ομιλητές, πανεπιστημιακοί, ακαδημαϊκοί, οι οποίοι είναι πολύ τιμητικό που θα έρθουν στον τόπο μας και θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Υπάρχουν σύνεδροι από πολλές περιοχές της Ελλάδας που θα παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο που διοργανώνουμε και τους ευχαριστούμε θερμά που αυτό το τρίμερο θα έρθουν στην πόλη μας και θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο του Ήβικου, το οποίο όλο αυτό το διάστημα έχει εργαστεί στο να υπάρχει μια άρτια διοργάνωση και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης το Λουτράκι Thermal Spa, τη διοίκηση και τους υπαλλήλους και το Λαογραφικό Μουσείο Περαχώρας, το οποίο πολλές δράσεις του σεμιναρίου θα είναι στην Περαχώρα, ειδικά το Σάββατο, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Μουσείο της Περαχώρας, το Λαογραφικό. Από εδώ και πέρα θα συνεχίσει εδώ ο επιστημονικός συνεργάτης του σεμιναρίου, ο Θάνος ο Κότσης. Θα ήθελα να κλείσω με το εξής, ότι ο σύλλογος μας στηρίζει τα παιδιά του τόπου μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο χοροδιδάσκαλός μας, ο Δημήτρης ο Μπάκος, είναι παιδί από τον τόπο μας και είναι πολύ μεγάλη χαρά μας και τιμή μας που είναι στην οικογένεια του Ήβικου. Και βέβαια ο Θάνος ο Κότσης, ο οποίος είναι παιδί από τον τόπο μας, ξεκίνησε από τον Ήβικο, έχει προχωρήσει και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και βέβαια μέσω του Ήβικου ελπίζουμε να διοργανώσουμε πολλά πολλά ακόμα το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Δήμο για τη σημερινή πρόσκληση αλλά και γενικότερα για την υποστήριξή του. Μάλιστα, ο Τάσος Αγγελαρίου ήταν και από τους πρώτους ανθρώπους με τον οποίο επικοινωνήσαμε πριν αρκετό καιρό για αυτή την ιδέα. Και φυσικά να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Κακούρο, τον πρόεδρο του Ήβικου, αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που εμπιστεύτηκαν σε μένα την επιστημονική ευθύνη αυτής της δράσης. Εγώ θα σας πω λίγα λόγια σε σχέση με τους άξονες, τους κύριους άξονες του εργαστηρίου αυτού. Ο τίτλος μας είναι «Λαϊκός πολιτισμός, πολιτιστική διαχείριση και τουριστικό αποτύπωμα». Η ίδια η ιδέα ξεκινά από την πολιτισμική διομορφία που έχει η περιοχή μας. Ένας τόπος με πολύ έντονο τουριστικό αποτύπωμα, αλλά παράλληλα με ένα πολύ πλούσιο πολιτισμικό κεφάλαιο. Αυτό συνήθως δεν είναι γνωστό, ιδιαίτερα εκτός νομού, γιατί η περιοχή μας έχει ταυτιστεί με την θερινή τουριστική σεζόν και ο κόσμος αγνοεί, κατά κύριο λόγο, το σπουδαίο πολιτισμικό κεφάλαιο της περιοχής. Ωστόσο, αυτό ακριβώς το κράμα μεταξύ πολιτισμού και τουρισμού ήταν η αφορμή για αυτή την ιδέα, για τους κύριους κεντρικούς άξονες της ιδέας. Οι δράσεις μας είναι πολυσχηδείς και τερόκλητες. Δεν έχουμε δηλαδή μόνο θεωρητικές εισηγήσεις, έχουμε βιωματικά εργαστήρια, έχουμε προβολές ντοκιμαντέρ εθνογραφικού περιεχομένου, ντοκιμαντέρ δηλαδή που συνδέονται με τον λαϊκό πολιτισμό, και όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά και άλλων τόπων που έχουν αντίστοιχα στην ουσία πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέξαμε δύο ντοκιμαντέρ από το νησί της Σαλαμίνας και από το νησί της Κρήτης, από περιοχές ωστόσο που είναι ταυτόχρονα και τουριστικές, αλλά κουβαλούν και ένα σπουδαίο πολιτισμικό κεφάλαιο. Ο κύριος άξονας του σεμιναρίου αυτού, του κύκλου μάλλον σεμιναρίων, είναι ο λαϊκός πολιτισμός, η έρευνα του λαϊκού πολιτισμού και διαφόρων πτυχών του λαϊκού βίου. Έτσι λοιπόν έχουμε εισηγήσει σε σχέση με το δημοτικό τραγούδι, με τον παραδοσιακό χορό, με την μελέτη του ενδύματος, με έμφαση στα τοπικά ενδύματα της περιοχής μας. Ο δεύτερος άξονας, η πολιτιστική διαχείριση, έχει να κάνει με μια σύγχρονη τάση που επικρατεί στην αγορά του πολιτισμού, όπου τα τελευταία 10 χρόνια υπάρχουν μάλιστα και πανεπιστημιακά τμήματα και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών πάνω στην πολιτιστική διαχείριση, σε έναν δηλαδή διευρυμένο τρόπο αξιοποίησης του πολιτισμικού αποθέματος, όχι μόνο σε θεωρητικό πλαίσιο, αλλά και σε επιχειρηματικό. Γι' αυτό και θα έχουμε μαζί μας δύο πολιτιστικούς διαχειριστές. Ο ένας εκπροσωπεί μάλιστα μια εταιρεία πολιτιστικής διαχείρισης από τα Ανώγια της Κρήτης, μια περιοχή που έχει, όπως σας είπα, έντονο τουριστικό αποτύπωμα αλλά και ένα σπουδαίο πολιτιστικό κεφάλαιο. Και η άλλη, πολιτιστική διαχειρίστρια από την περιοχή της Σαλαμίνας και μάλιστα είναι πρόεδρος του τοπικού τμήματος ανάπτυξης του Δήμου.
Θέλουμε λοιπόν να συγκεράσουμε, εκτός από τα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν το λαϊκό πολιτισμό, και τους τρόπους που μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και προγράμματα για την ανάδειξη όχι μόνο της περιοχής, αλλά και για την συγκρότηση στην ουσία ενός πλαισίου για την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής. Ο τρίτος μας άξονας, το τουριστικό αποτύπωμα, σχετίζεται άμεσα με τα δύο προηγούμενα. Μάλιστα, η σχέση λαϊκού πολιτισμού και τουρισμού είναι πολύ παλιά και ερευνητικά στην επιστήμη της λαογραφίας. Αλλά στο δικό μας πλαίσιο έρχεται στην ουσία για να μας δώσει νέα εργαλεία, νέα τεχνολογικά μέσα, αλλά και θεωρητικό υπόβαθρο, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε πτυχές τοπικού πολιτισμού στην ανάδειξη της περιοχής μας και τουριστικά. Είναι γνωστό πια ότι η τάση παγκοσμίως είναι τουρισμός όλο τον χρόνο και όχι μόνο μία σεζόν, και εννοείται ότι υπάρχουν αρκετές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού που σχετίζονται απόλυτα με τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο το Σάββατο στην Περαχώρα θα έχει και μια εναλλακτική μορφή, γιατί θα έχουμε και άμεση επαφή των ντόπιων με τους εισηγητές μας, αλλά και με τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο αυτό, και την Κυριακή θα κλείσουμε με ένα μουσικοχορευτικό σεμινάριο, στο οποίο θα γίνει στην ουσία μια βιωματική μαθητεία των συμμετεχόντων στον τοπικό λαϊκό πολιτισμό, με τη συμμετοχή ντόπιων κατοίκων και των μουσικών μας. Νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Και φυσικά σας θέλουμε κοντά μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή. Θα σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Καλό θα ήταν να πούμε και τις ώρες την ώρα έναρξη στο συνεδρίου. Να ευχηθώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Και να ξέρετε ότι η Δημοτική Αρχή του Γεωργίου Γκιόνι πάντα θα στηρίζει τέτοιες πρωτοποριακές προσπάθειες που πάντα εσείς καλλιεργείτε και για την ανάπτυξη και την διατήρηση πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Να πούμε για τις ώρες και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι η έναρξη του σεμιναρίου θα είναι στο Λουτράκι Θέρμαν Σπα την Παρασκευή 1 η ώρα. Σας προσκαλούμε όλο τον κόσμο να παρακολουθήσει την έναρξη των εργασιών. Και να πούμε επίσης ότι το Σάββατο το βράδυ, 9 η ώρα, ένας από τους χορηγούς μας, η Club Hotel Casino Λουτράκι, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία, έχουμε το Γλέντι του σεμιναρίου, που προσκαλούμε επίσης όλο τον κόσμο να παρευρεθεί και να μας τιμήσει με την παρουσία. Το Σάββατο, όπως σας είπε και ο Θάνος ο Κότσης, θα είναι όλο το σεμινάριο στο μουσείο, στο Λαογραφικό Μουσείο της Περαχώρας, και την Κυριακή το πρωί στις 10 στην αίθουσα του Συλλόγου του Ήβικου. Θα είναι το σεμινάριο το χορευτικό, το οποίο εισηγητής θα είναι ο χοροδάσκαλός μας ο Δημήτρης Ομπάκος για τους τοπικούς μας χορούς σε όλους τους συνέδρους που θα συμμετέχουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.